Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες μου, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει από νωρίτερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Δρυμνιώτη, ειδικό αναλυτή των εκλογών και συγγραφέα. Κύριε Δρυμνιώτη, χαρά μας που είμαστε σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή, στην Άξο και στις Κυκλάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε τρεις μέρες πάμε στην κάλπη, κύριε Δρυμνιώτη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, θα υπάρξουν εκπλήξεις ή θα είναι όλα έτσι όπως τα περιμένουμε? Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοεί κανείς εκπλήξεις. Νομίζω ότι ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος, ξέρουμε ποιος είναι ο δεύτερος, ξέρουμε ποιος είναι ο τρίτος, ξέρουμε ποιος είναι ο τέταρτος. Ναι. Το ζητούμενο είναι με τι ποσοστά είναι αυτό ο καθένας. Αυτό ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, εγώ αντί να διακινδυνεύσω ποσοστά, σας λέω μια εκτίμηση ότι θα έχει άνετη αυτοδυναμία γύρω στις 160 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, το τι άλλο μένει είναι να δούμε. Άρα το ποσοστό θα έχει το 4 μπροστά από ό,τι καταλαβαίνω. Σίγουρα, έτσι. Για να μπορεί να θα έχει το 4 μπροστά, λοιπόν. Mm-hmm. Το άλλο είναι το ποιοι θα μπήσουν από τους μικρούς. Που είναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί αυτά που έγιναν στα μικρά κόμματα δεν έχουν ξαναγίνει και δεν έχουμε κανένα ιστορικό προηγούμενο για να τα κρίνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, οι αλλαγές αυτές. Κανένας σοβαρός αρχηγός, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, δεν τόλμησε να κάνει αυτές τις αλλαγές ποτέ. Ναι. Λοιπόν, γιατί ούτε είναι, στο παρελθόν θυμάμαι να έχουν γίνει. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, η ψήφος του κόσμου ήταν σεβαστή. Δηλαδή, όταν έχουμε εκλογές με λίστα, η σειρά ήταν η σειρά κατάταξης βάσει των σταυρών. Έτσι. Αυτό για μένα είναι, πώς το λένε, προσβολή προς τους ψηφοφόρους και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι. Ναι. Ομολογώ ότι διατηρώ πολλές επιφυλάξεις, ειδικά για την πλεύση ελευθερίας, γιατί μπορεί να δείτε, να δείτε πολύ περίεργα πράγματα. Ο κόσμος που την ψήφισε τις πρώτες εκλογές να μην την ψηφίσει τώρα. Διότι για μένα είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό. Είναι σαν να λέει τον κόσμο, σας έχω γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων μου. Σας χρησιμοποίησα και σας πετάω. Όχι μόνο σας πετάω, σας χρησιμοποίησα για να βγάλω εγώ όποιον θέλω και όχι όποιον θέλετε εσείς. Προσέξτε, όχι τους υποψήφιους της, τους ψηφοφόρους της. Για τους ψηφοφόρους, βέβαια. Ναι, ναι, λοιπόν. Αυτό για μένα είναι. Δεν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση μετά από αυτό το συμβάν, ωστόσο, για να μπορούμε να ξέρουμε. Ναι, ναι. Οι κυρίες αυτές και έκαναν τον παράπονο τους. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν απόψε η δημοσκόπηση που θα βγάλει ο Sky περιλαμβάνει κάποια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν θα εκπλαγώ ειλικρινά, γιατί εγώ έχω μάθει σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τις εκλογές ότι το χειρότερο πράγμα είναι να προσβάλλεις τον ψηφοφόρο. Λοιπόν, ναι. Ο ψηφοφόρος έχει ένα τρόπο να αντιδράσει μόνο, αν τον προσβάλλει. Να σε καταψηφίσει. Βεβαίως. Λοιπόν, και θεωρώ ότι αυτή δεν υπάρχει χειρότερη προσβολή από αυτό που έγινε. Δηλαδή, αυτή η υποψήφια που πήρε 9.000 σταυρούς δίνει τη θέση της σε κάποιον που δεν ήταν υποψήφιος. Δηλαδή, πετά στη βούληση του κόσμου στα σκουπίδια. Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Ακριβώς αυτό λέω. Και σα λέω, δεν έχουμε προηγούμενο. Mm-hmm. Πανίσχυρη αρχηγή, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, ξέρω εγώ, απέλυε υπουργούς από το αεροπλάνο. Ναι, ναι. Δεν τόλμησε ποτέ να πειράξει τη λίστα. Mm-hmm. Και έχουμε τώρα υποψήφιους αρχηγίσκους να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς αντιδράσει ο κόσμος. Mm-hmm. Πραγματικά και με εγώ. Αυτό περιμένω να δω το βράδυ των εκλογών. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον, φυσικά, βέβαια. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, θα ανεβάσει λίγο ποσοστά, θα μείνει στα ίδια? Κοιτάξτε, η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι θα πιθανόν να τα κατεβάσει κιόλας τα ποσοστά, γιατί είναι το σύνδρομο του χαμένου. Ναι. Οι ψηφοφόροι του είναι απογοητευμένοι, λήψη της διεκδίκησης της εξουσίας λειτουργεί και το, πώς το λένε, τι να πάω να ψηφίσω αφού έτσι γι' αλλιώς χαμένοι είμαστε. Είναι, ξέρετε, είναι άμα χάνει η ομάδα σου 4-0 που φεύγουν και οι υποψήφοι από το... φεύγουν οι θεατές από το γήπεδο. Mm-hmm. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να κατέβει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ποσοστό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Έτσι νομίζω, ναι. Mm-hmm. Και το ΠΑΣΟΚ?
το ΠΑΣΟΚ μπορεί και να τα ανεβάσει. Δηλαδή, αν κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τα ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, λέτε, αυτά. Άρα θα κινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ, λέτε, αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δική του ήταν παλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, έκλεψε μάλλον τους ψηφοφόρους από εκεί. Θα υπάρχουν εξελίξεις, κύριε Δρυμνιώτη, μετά από αυτές τις εκλογές στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ? Το είχα πει και χθες. Εάν είχε χάσει 6 εκλογές, κανονικά σωστά δεν παραιτήθηκε μεταξύ της 21ης. Αλλά άμα έχει χάσει 6 εκλογές, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι και λάθος να επιμένεις να είσαι αρχηγός ενός κόμματος το οποίο έχει φάει 6 ήττες. Δηλαδή, εδώ προπονητές θα αλλάζουν επιτυχημένοι ύστερα από 2-3 ήττες της ομάδας. Ο Αβέροφ, το έχω πει, έχασε ευρωεκλογές και παραιτήθη. Προσέξτε, ναι, ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Και ο Εύερτ, ένας άλλος αξιόλογος πολιτικός, έχασε μία εκλογή και παραιτήθη. Λοιπόν, αυτό είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Εγώ νομίζω σίγουρα ότι πρέπει, μετά θα υπάρχουν εξελίξεις. Μετά τις εκλογές. Διότι αλλιώτικα θα πάει. Έχουμε άλλες 2 εκλογές που έρχονται τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Οι αυτοδιοικητικές που εκεί υστερεί ακόμη περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα φάει και εκεί 2 ήττες πάλι. Και μετά έχουμε του χρόνου τις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή, του χρόνου τέτοια και εποχή πάμε σε ευρωεκλογές. Θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, τα αποτελέσματα που θα έχουμε και μεθαύριο, θα επηρεάσουν τις δημοτικές εκλογές, κύριε Δρυμνιώτη? Όχι, δεν νομίζω. Οι δημοτικές, ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα στις δημοτικές, ναι, εν αντιθέσει προς εθνικές εκλογές που ψηφίζει κόμματα. Λοιπόν, τα πρόσωπα παίζουν σημασία. Έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, έχετε μελετήσει πάρα πολλά αποτελέσματα από τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείστε. Από το 81. Από το 81. Πώς θα συγκρίνατε αυτές τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις με τις παλιότερες που έχετε ζήσει? Κοιτάξτε, πρώτη φορά ξέρουμε σχεδόν όλα τα αποτελέσματα, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αγωνία σχετικά με το ποιος θα μας κυβερνήσει. Και άλλοτε υπήρχε αυτό, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεύτερον, νομίζω ότι έχω γράψει τα περισσότερα άρθρα εναντίον της απλής αναλογικής, δικαιώθηκα απολύτως. Ναι, ναι. Αυτά τα πειράματα δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, καλό είναι να τη βάλουμε στην πάντα και να τη ξεχάσουμε μια και καλή και να μην πειραματιζόμαστε. Χρειαζόμαστε ισχυρές κυβερνήσεις να εφαρμόζουν τα προγράμματά τους και όχι, πώς λένε, οι κυβερνήσεις που να αποτελούνται. Τρίτον, έχουν αρχίσει να το κουβεντιάζουν όλοι. Νομίζω ότι εγώ και πάλι το έχω γράψει. Το 3% είναι λάθος. Πρέπει να γίνει 5%, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την παστερμία κομμάτων, οι οποίοι ο καθένας φιλοδοξεί να πάρει το 3% και να γίνει ρυθμιστής. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο πολύ τα διδάγματα που πήραμε από αυτές τις εκλογές. Ελπίζω να μας γίνουν μάθημα. Πιστεύετε, κύριε Δρυμνιώτη, ότι το κόμμα Νίκη μπορεί να μπει μέσα στη Βουλή? Τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι... Δείχνουν ότι μπορεί και να μπει, αλλά αυτό είναι που λέω ότι το 30% είναι υπερβολικά χαμηλό. 26 χώρες στην Ευρώπη έχουν το 5%. Δεν είναι τόσο βλάκες οι Ευρωπαίοι. Το 3 είναι πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Το 5 είναι πολύ πιο... Δηλαδή, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να το κατακτήσει. Όχι, και χρειάζεται μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, το οποίο ξεκαθαρίζει την ήρα από το σιτάρι. Το κόμμα αυτό, το Νίκη, το κόμμα, είναι η πρώτη φορά που θέτει υποψηφιότητα στις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κατάλοιπα της. Μπορεί να μην είναι σαν τη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής και αυτά. Λοιπόν, είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι σημαντικό για εμάς εδώ στα νησιά των Κυκλάδων, κύριε Δρυμνιώτη. Ναι, αν είναι για τις έδρες. Για τις έδρες. Όχι. Τις είδα. Οι δύο υπάρχει έδρες μια αγωνία εδώ. Οι δύο έδρες βγαίνουν από το μέτρο. Τρεις με μία είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, τρεις με μία είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, η τρίτη έδρα βγαίνει από τα υπόλοιπα και του άλλου είναι από τα υπόλοιπα. Πράγμα που σημαίνει ότι παίζουν και οι δύο αυτές έδρες. Μπορεί να αλλάξουν, να πάνε σε άλλες περιφέρειες, να πάνε σε άλλα κόμματα. Καταλάβατε? Οι δύο τι εννοείτε, δηλαδή να φύγει ακόμη μία έδρα? Μπορεί και να φύγει. Δε.
Οι μόνες έδρες που δεν χάνονται είναι από τα υπόλοιπα μου. Και είδα τα, έκανα τους λογαριασμούς μετά που με πήρατε τηλέφωνο και από τις τρεις έδρες που βγάζει η Νέα Δημοκρατία, οι δύο είναι που βγαίνουν από το μέτρο μάλλον. Ναι. Και με την προϋπόθεση ότι θα πάρει περίπου τις ίδιες ψήφους, άρα οι δύο είναι εξασφαλισμένες. Και η άλλη, η τρίτη και η τέταρτη του, που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να αναπατώμε, αυτές παίζονται από τα υπόλοιπα των υπόλοιπων περιφερειών. Μπορεί καλύτερα να τις πάρει και άλλο κόμμα, καταλάβατε. Α, μπορεί να τις πάρει και άλλο κόμμα, λοιπόν. Και άλλο κόμμα. Κανένας δεν μπορεί. Ας πω κάτι, είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το πράγμα που κανένας δεν μπορεί να σας δώσει σωστή πρόβλεψη. Είναι η ενισχυμένη αναλογική και δεν είναι η ενισχυμένη αναλογική, είναι ο τρόπος που κατανείμονται οι έδρες μετά από αυτές που κατανείμονται με το μέτρο, οι οποίες είναι χαραγμένες, όπως λέμε, στο βράχο. Όλες οι άλλες μετακινούνται ανάλογα και μετακινούνται, μπορεί να πάρει κάποιος μερικούς ψήφους στην Βόρεια Ελλάδα και αυτή να χάσει την έδρα από τις Κυκλάδες. Α, μάλιστα, παίζουν τέτοια σενάρια. Τέτοια δηλαδή, καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολο και όποιος, αυτά που έχω δει στις εφημερίδες δεν τα εγκρίνω καθόλου. Ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ χαρακτηριστικά είχα πει σε κάποιον και 1 εκατομμύριο να μου δώσετε, δεν θα μπορέσω να σας... Να κάνετε ασφαλή πρόβλεψη για το ότι θα ασφαλή, γίνει. Ούτε καν εκτίμηση δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση. Όχι, πρέπει να περιμένει κανείς και να μπουν και όλοι οι ψήφοι, προσέξτε. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή αλλάζουν, κουνιούνται οι έδρες. Χαμός. Θα γίνει χαμός, νομίζω. Μεθά την Κυριακή θα γίνει χαμός και με τις έδρες και από πού θα πάρουν ποιοι, πόσες έδρες θα βγάλει το κάθε κόμμα, ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Ναι, πραγματικά δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα εκ των προτέρων. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι αν θα μπουν τα μικρά κόμματα και ποια από αυτά θα μπουν, νομίζω. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στις όμορφες Κυκλάδες να έρθετε το καλοκαίρι, εδώ στη γειτονιά μας, από ό,τι ξέρω, εδώ στην Αντίπαρο, έτσι. Στην Αντίπαρο. Ωραία. Να έρθετε και από την Άξο. Γεια και χαρά σας. Γεια σας.